την απόλυτη ικανοποίησή του για την υπογραφή. Τελικά, τη συλλογική σύμβαση εργασία πριν από λίγε μέρε δηλώνει μιλώντα στο Top Channel ο πρόεδρο τη Γενόπ ΔΕΗ, Γιώργο Αδαμίδη. Πρόκειται για μια σύμβαση τριετή, η οποία λήγει στις 28 Πέμπτου του 2021 χωρίς καμία βασική απώλεια για τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Μετά από πολύμινες διαπραγματεύσεις, υπογράψαμε χθες τη συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία έχει ισχύ μέχρι τις 28 Πέμπτου του 2021. Η σύμβαση από μόνη της, ως γεγονός, η υπογραφή μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας από μόνη της είναι σημαντικό γεγονός, με δεδομένο το ότι εξασφαλίζει τους εργαζομένους για την επόμενη τριετία και σε αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία, όπου είναι ζητούμενο οι συλλογικές συμβάσεις, η Γενόπ ΔΕΗ, όπως και το 12 και το 15, υπογράφηκε σήμερα μια νέα συλλογική σύμβαση εργασίας χωρίς να υπάρχουν μειώσεις, κάτι το οποίο επιδίωκε η διοίκηση της ΔΕΗ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είμαστε ικανοποιημένοι. Η Γενόπ ΔΕΗ μαζί με τα σωματεία μέλη της έδωσε έναν αγώνα προκειμένου να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, αλλά και ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων. Γιατί, όπως έχω πει και πριν, αυτό είναι ζητούμενο στη σημερινή εποχή. Φαίνεται και άλλωστε από το τι προσπαθεί να κάνει η ΓΕΣΕΕ εδώ και χρόνια. Η ΓΕΣΕΕ το μόνο που κάνει είναι να επαναλαμβάνει την σύμβαση, την ετήσια σύμβαση, να παρατείνει αυτές τις μνημονιακές συμβάσεις που έχουν επιβληθεί από την αρχή των μνημονίων. Σε πείσμα λοιπόν όλων αυτών, η Γενόπ ΔΕΗ μαζί με τα σωματεία έχουν υπογράψει μια εξαιρετικά ικανοποιητική συλλογική σύμβαση εργασίας και γι' αυτό είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί δεν ήταν εύκολη η υπόθεση, όπως και εσείς παρατηρήσατε από την πρώτη στιγμή. Φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού, αλλά η διαπραγμάτευση μας δικαίωσε.